τελικά θα εξομοιωθούν οι τριτεκνοί μαζί με τους πολύτεκνους. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρει και κανείς τι να πει και πώς να το πει και πώς να το σχεδιάσει. Σχεδιασμοί μπορεί να υπάρχουν, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι τελικώς τι θα γίνει. Κύριε Χλαδιανάκη, τελικώς, επειδή πολλά ακούγονται, τι στην ευχή συμβαίνει? Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τώρα τι να σας πω. 31 χρόνια είμαστε στους δρόμους γι' αυτό. Εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να εννοούν αυτό που λένε αυτή τη φορά. Ναι. Και να μην είναι προεκλογική εξαγγελία. Ναι. Πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Τώρα, επειδή το 2018 ο σημερινός, στη συνάντηση που είχα μαζί του στην Πειραιώ, ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, το υποσχέθηκε σε όλους που βρισκόμασταν εκεί και ήλπιζα ότι τουλάχιστον στην πρώτη θητεία του θα προσπαθούσε να το υλοποιήσει. Εύχομαι τώρα να το κάνει πράξη. Mm. Είμαστε σε αναμονή. Τα τηλέφωνα είναι βροχή από παντού για το αν ισχύει ή όχι. Οι απαντήσεις που μπορώ να δώσω είναι βάσει των δημοσιογραφικών εγγράφων ή θεμάτων. Είσαστε δηλαδή σε εκείνο το mood που λέει ό,τι ακούτε ακούω, ό,τι ξέρετε ξέρω και τίποτα περισσότερο? Ακριβώς, γιατί όλα γίνονται εγκρυπτό. Στις συναντήσεις που έχουμε κάνει μαζί τους απλά ήταν με ένα θα μπροστά και αυτό το θα, ξέρετε, είναι τώρα 50 χρόνια. Θα. Ξέρετε τι με ανησυχεί? Ότι διαβάζοντας ένα δημοσίευμα πρόσφατα έλεγε ότι ζητήσαμε από το Γενικό Λογιστήριο έκθεση για να δούμε το δημοσιονομικό κόστος. Εγώ πριν θα έκανα όλα αυτά και μετά θα έβγαινα να κάνω εξαγγελία με τη συλλογιστή, ότι δείχνει σαν να προετοιμάζονται για κάτι, αλλά δεν είναι σίγουρο. Αλλά και πάλι σας λέω, θα είναι μεγάλη χαρά η δικιά μας και θα χειροκροτήσουν αυτό το βήμα, όχι γιατί μας αφορά προσωπικά, αλλά γιατί αφορά τη χώρα μας. Ξέρετε, οι τελευταίες μετρήσεις είναι τραγικές. Λένε ότι το 50 η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα, η ΕΦΤΗ, ψατίνει να γίνει ηλικιακά τότε, είναι η άνω των 65. Καταλαβαίνετε τι σύστημα υγείας μπορεί να αντέξει, τι ασφαλιστικό, οι συντάξεις πια πώς θα δίνονται. Άρα πρέπει να μην φτάσουμε να πεινάσουμε για να μαγειρέψουμε. Πρέπει να μαγειρεύουμε και να κάνουμε την προσπάθεια αυτή προκειμένου να δίνουμε λύση σε αυτό το μεγάλο, το τεράστιο πρόβλημα που είναι πανευρωπαϊκό βέβαια. Εμείς είμαστε στις 7 πιο γερασμένες χώρες του κόσμου. Αυτό αν μη τι άλλο αποτυπώνει την κατάσταση στη χώρα μας. Μάλιστα. Εγώ τις κρατάω αυτές τις πληροφορίες για πάρα πολύ κόσμο. Ούτως ή άλλως, εντάξει, το τι περιλαμβάνουν ενδεχόμενα κάποιες επιπλέον προτάσεις. Δεν μιλάω για προνόμια, για μια παραπάνω βοήθεια πλέον στις μέρες μας μιλάμε. Για όλες τις οικογένειες που έχουν 3, 4, 5 παιδιά. Κάποια στιγμή έπρεπε όλα αυτά να τελειώνουν και να τα δουν από την πολιτεία λίγο διαφορετικά. Όπως επίσης κρατώ αυτό που είπατε πριν από λίγο και εκεί μένω, ότι εσείς μάθατε ότι ζήτησαν από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους ποιο θα ήταν το δημοσιονομικό κόστος. Πόσο είσαστε οι τρίτεκνοι δηλαδή? Κοιτάξτε, αυτοί που επιδοτούνται στην ουσία είναι περίπου γύρω στις 120.000. Αυτοί που παίρνουν δηλαδή τα οικογενειακά επιδόματα. Αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι που αριθμούν περίπου 200.000, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει έχουν τα παιδιά τους πάει πάνω από 25, με αποτέλεσμα να μην επιδοτούνται από το κράτος. Υπάρχει και μια μερίδα τριτέχνων οι οποίοι λόγω εισαδηματικών κριτηρίων δεν το παίρνουν, οπότε περίπου γύρω στις 200.000 τρίτεκνοι πρέπει να είμαστε. Απλά αυτό που σας είπα για το γενικό κριτήριο, 200.000 τρίτεκνοι συνολικά. Οικογένειες. Με τους 120.000 επιδοτούμενους ή είναι μέσα και αυτοί?
Μέσα είναι όλοι, ναι. Όλοι, ναι. Ωραία, ναι. Ξέρετε, οι πολίτεκνοι, για να το πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή, έχουν μειωθεί πάρα πολύ, γιατί σήμερα είναι πραγματικά ηρωισμός το να μπαίνει κανείς να κάνει τέσσερα παιδιά. Άρα, όσο μειώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδος, μειώνεται γιατί οι οικογένειες που έχουν είναι δύο το ζευγάρι ή κάνουν δύο παιδιά, άρα είναι μηδενικό το όφελος όσον αφορά το δημογραφικό. Αν πάρουμε αυτούς που κάνουν ένα παιδί ή κανένα παιδί, καταλαβαίνετε πόσο μειώνεται ο πληθυσμός. Έτσι λοιπόν μειώνονται και οι τριτεκνοί το τελευταίο διάστημα, για τον λόγο ότι υπάρχει αυτή η ακρίβεια που δεν μπορεί πραγματικά δηλαδή κανείς να ανταπεξέλθει. Γι' αυτό εμείς τι πιστεύουμε. Για τη λύση του δημογραφικού απαιτείται να δούμε τα παιδιά μας γιατί δεν παντρεύονται. Και από εκεί και πέρα να δώσουμε κίνητρα μεγάλα εκεί, πραγματικά να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν παιδιά. Να έχουμε, ξέρετε, κάθε χρόνο σχολιάζουμε το θέμα των βρεφικών και παιδικών σταθμών. Δεν μπορεί σε ένα κράτος εν έτη 2024 να μην μπορεί να απορροφήσει τα λιγοστά παιδιά που κάνει. Ένα νούμερο που πραγματικά είναι για μένα ένα καμπανάκι εγρήγορσης, είναι ότι αυτή τη στιγμή από 100.000 γεννήσεις που είχαμε το 2011 έχουμε πέσει στις 72 και είμαστε διαρκώς προς τα κάτω. Αυτά είναι νούμερα από το Πανεπιστήμιο και είχα την τύχη πρόσφατα να συναντηθώ και με τον κύριο Δαρτάκη, τον Μανώλη, ο οποίος ήταν στην Γεωκομματική Επιτροπή το 1993, που το 1993 λέγανε ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να γίνουν πολυτεκνοί. Χάσαμε 31 ολόκληρα χρόνια για να μπορούμε να διατηρήσουμε τον πληθυσμό στη χώρα μας. Μάλιστα. Στη δικιά μας την εποχή ήταν πραγματικά όνειρο του κάθε ενός από εμάς να φύγει, να κάνει τη φοιτητική ζωή, να μείνει μόνος του, να πάει σε δικό του σπίτι. Σήμερα τα παιδικά δωμάτια εξακολουθούν να φιλοξενούν όλους τους νέους στο σπίτι τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Κάτι θέλατε να προσθέσετε πριν από λίγο ή να κάνετε μία διευκρίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με το λογιστήριο του κράτους πριν σας αποχαιρετήσω? Παρακαλώ πάρα πολύ να το κάνετε, γιατί σας διέκοψα. Ακριβώς. Όταν ήμουν πάλι πρόεδρος και επικαλούμε την ιδιότητά μου τότε, και συγκεκριμένα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αντιπολίτευση, πήγαμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να τους πάμε έτοιμο το πιάτο και να τους πούμε: εδώ δείτε ότι δημοσιονομικό κόστος δεν υπάρχει. Και πραγματικά δεν υπάρχει όσον αφορά το δημόσιο. Γιατί ούτως ή άλλως οικονομικά οι τρίτεκνοι και οι πολίτεκνοι έχουν εξομοιωθεί. Είναι τα επιδόματα που παίρνει ένα παιδί, δύο, είναι αναλογικό. Εμείς λοιπόν τότε είχαμε πάρει το χαρτί, το είχαμε καταθέσει στη Βουλή και εκεί που υπήρχε δημοσιονομικό κόστος ήταν στις μεταφορές. Εκεί ήταν το σοβαρό. Πήγαμε σε εταιρείες, στις ομοσπονδίες, ζητήσαμε ποιο θα είναι το κόστος αν εξομοιωθούμε και πήγαμε στον κύριο Σκυλακάκη στην αρχή της θητείας της Νέας Δημοκρατίας και τα καταθέσαμε όλα αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα. Άρα όταν βγαίνουν και λένε θα ζητήσουμε από το Γενικό Λογιστήριο, το θεωρώ πια ότι είναι κοροϊδία. Αφού ούτως ή άλλως όλα τα έχουν, αλλά δεν κάθονται λίγο να τα δουν και γυρίζουμε όπως στρώνουμε ένα δρόμο και μετά ξαναπερνάμε και στρώνουμε και σκάβουμε κτλ. Το ίδιο κάνουν και αυτοί για να κολλήσει εργούν. Επιτέλους, μία απόφαση είναι η κυρία Δουλγεράκη. Να βάλουν εκεί που λέει ο νόμος από τέσσερα παιδιά και πάνω, που το κάνανε το 1979, να κάνουμε σήμερα από τρία παιδιά και πάνω. Τόση δουλειά θέλει αυτό και τόση σπουδή. Όλη η Ελλάδα να παίρνει τηλέφωνα, να μην ξέρουμε τι μας γίνεται, εσείς οι δημοσιογράφοι να ασχολείστε, επειδή κάποιοι κύριοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και σφυρίζουν κλέφτικα συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Έχετε και τη δικιά μου καλημέρα. Να είστε καλά.